Τσόνη. Καλησπέρα κύριε Τσόνη, σας ευχαριστώ καλησπέρα, για την παρουσία σας. Και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και επειδή την τελευταία φορά που τα είπαμε κύριε Τσόνη, είπατε ότι μιλάμε για το αυτονόητο, έχουμε ξεχάσει περίπου και αυτά που ξέρουμε και μιλήσατε και για την οικονομία και για τα θέματα του Σκοπιανού. Φαντάζομαι δεν άλλαξε πολύ η άποψή σας με τις τελευταίες μέρες που μιλήσαμε έτσι, μέχρι και σήμερα. Γιατί έχουμε πολλά και ακούμε πολλά. Προϋπολογισμούς με δύο κατευθύνσεις. Έχουμε το Σκοπιανό, λένε πολύ με διγλωσία. Κυβέρνηση συγκυβέρνηση. Για πείτε μου λοιπόν το πρώτο σχόλιο σας. Όχι, το πρώτο κάνω μια προσπάθεια, θα ήθελα να πω, να πιστέψω σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός ο Τσίπρας, ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, αλλά όταν βλέπω ότι καταθέτει προϋπολογισμό με δύο απόψεις γύρω από τις συντάξεις και τη στιγμή μάλιστα που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πρώτο το κίνημα αλλαγής καταθέσανε πρόταση νόμου για, εφόσον έχουμε και το υπερπλεώνασμα που λένε, να σταματήσει, να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλο και ούτε ο κόσμος να κινδυνεύει για τη συντάξη του, αλλά και αυτές οι 200.000 που είναι τώρα με το νόμο του Κατρούγκαλο έχουν πάρει μικρότερη σύνταξη να αποζημιωθούν, βλέπω ότι αυτό δεν το περνάει και περιμένει να πάει να ζητήσει τη γνώμη των Ευρωπαίων, έχοντας αυτό το προπλεώνασμα το οποίο έχει. Άρα δηλαδή λέτε, θα παίξει με το ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω υπερπλεώνασμα, δεν χρειάζεται να κόψουμε τις συντάξεις. Αυτό λέτε θα. Όχι, το πρώτο επικαλεστεί. Λέω ότι παίζει με τον κόσμο, δηλαδή ότι βγήκαμε, αλλά καθίστε να τους ρωτήσω κιόλας. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, όταν έχουμε πλεώνασμα και έχουμε στερέψει τον κόσμο από τα έσοδα τα οποία μπορούσε να κινήσει μέσα στην αγορά, άρα να μην έχουμε τόσο ύφεση ή μάλλον να έχουμε λίγο μεγαλύτερη ανάπτυξη, δεν έγινε. Αυτό θα έχουν αποφασίσει, χτυπώντας τη μεσαία τάξη, να κάνουν μια επιδοματική πολιτική, η οποία νομίζω προσβάλλει τον Έλληνα να περιμένει κάθε τέλος το χρόνο τι θα γίνει, αν θα μοδώσει. Πολλοί πάντως το βλέπουν αυτή την επιδοματική πολιτική με ανακούφιση. Θυμίζω κύριε Τσόνη, πέρυσι ας πούμε τα Χριστούγεννα, αρκετοί πήρανε το 200-300 ανάλογα με τα εισοδήματα που είχαν, ναι, και κλείσανε τρύπες, να το πω εγώ έτσι πολύ λαϊκά. Αφού τους τα πήρε πρώτα νωρίτερα, όλο τον χρόνο, και δεύτερον, αφού θα μπορούσαν, αν τα είχαν όλο τον χρόνο, να είχαν κλείσει κάτι περισσότερες τρύπες. Κάπως έτσι, να θέλουμε να το δούμε στην πραγματικότητα, κύριε Βούτσινε. Θεωρείτε με τα ζητήματα της οικονομίας υπάρχει κάποια ελπίδα, γιατί αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι είναι σκοτσέζοι κοντούς, μία κρύο, μία ζέστη, δεν ξέρουν τι θα πάρουν από πρώτης πρώτου, αν και θα αποφασιστούν όλα αυτά. Λέγεται επίσης ότι η κυβέρνηση το πήρε αυτό το μέτρο ενώ ήταν αχρίαστο. Αυτή το πρότεινε ουσιαστικά, κύριε Τσόνη. Δεν το είχαν ζητήσει, λένε οι εταίροι. Κοιτάξτε, αυτό που θεωρώ είναι εγώ ότι η οικονομία θέλει ειλικρίνεια και ηρεμία. Δεν θέλει να παίξουμε αυτή την ώρα που θα βγούμε στις αγορές, όπως είπαμε, και οι αγορές είναι σκληρές. Δεν είναι ούτε καν όπως το Νομισματικό Ταμείο και η Ευρώπη. Παίζουν εκεί μόνο με το κέρδος. Εδώ δεν θέλει να έχουν μια χώρα που θα καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν σταθερές. Και γι' αυτό βλέπετε ότι συνέχεια κακρούμε τον κόδωνα προς την κυβέρνηση που κάνει αυτές τις παλινοδίες, ότι πρόσεξε να είστε σοβαροί, γιατί από εδώ και πέρα δεν παίζουν. Μέχρι τώρα είχαμε κάποια ασφάλεια, τώρα δεν έχουμε ασφάλεια απέναντι στις αγορές. Δεν βλέπω όμως να έχουμε ανθρώπους που μας κυβερνάνε που να διακατέχονται από αυτή τη σοβαρότητα. Τώρα, το ζήτημα όμως, επειδή είναι πολύ πιο γενικό, είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε Τσόνη. Η κυβέρνηση έχει πει ότι πάμε σταθερά να βγάλουμε τη χώρα και ο κύριος Καμένος από αυτά τη μέγενη των μνημονίων, εν πάση περιπτώσει. Έχετε πει ότι σίγουρα δεν είναι αριστερά φιλοσοφία και διακυβέρνηση αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Σωστά, κύριε Τσόνη. Ναι. Δεν πλησιάζει. Δεν το λέω εγώ, όλος ο κόσμος το λέει δηλαδή. Κοιτάξτε, έχω μια αντίληψη για το αριστερό τώρα και ιδίως με αυτά που είδαμε δεν έχει καμία. Εγώ έχω την αντίληψη του αριστερού από αυτούς τους θείους τους οποίους είχα αριστερούς και γενικά μια φιλοσοφία ότι ο αριστερός αυτός είναι που σέβεται τον συνάνθρωπό του, δεν του λέει ψέματα και τον εκτιμάει. Εδώ έχω μια κυβέρνηση και μια συγκυβέρνηση η οποία έχουν γίνει η μέτρα του ψέματος. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις αλήθεια και δεν βρεις. Άρα ποια είναι η αριστεροσύνη λέτε και ποια είναι και η αριστεροσύνη του Τσίπρα όταν το βλέπεις ότι συνεργάζεται με τον ακροδεξιό τον Καμένο και καλύπτει την περίοδο, τη δραματική περίοδο του Καραμαλή που πήγε τη χώρα από 280 το χρέος και την κατέστρεψε στην ουσία. Και αυτό το καλύπτει. Τα καλύπτει δύο πράγματα. Άρα, ποιος είναι ο αριστερός, δεν κατάλαβα. Πάντως, αυτές οι επιδοματικές πολιτικές που έχουν κατεβάσει το επίπεδο του Έλληνα.
Πάντως έχετε αναφερθεί, ανοίγω μία παρένθεση, Πολάκης κύριε Τσόνη, στην διακυβέρνηση Καραμαλή, που έχετε ξαναπεί και μέσα από αυτό εδώ το βήμα, ότι ήταν ίσως η πιο άσχημη η περίοδος που εκτροχιάστηκαν τα πράγματα. Θυμάμαι καλά. Ειλικρινά σας μιλάω κύριε Βούτσινε. Mm-hmm. Εμένα και γενικά στη ζωή με ενοχλεί το ψέμα. Προσπαθώ τουλάχιστον να το περιορίσω. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος πού παραδόθηκε η Ελλάδα το 2004 με ένα χρέος 103% περίπου και με 180 δις χρέος δηλαδή και πού την παραλάβαμε το 9, πού την παραλάβαμε με έλεγανε ψέματα ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο Παπαθανασίου, λέγανε ψέματα και ο Άλογος Κούφης ότι είναι γύρω στο 6% το χρέος και ήταν στο 16. Έμπαιναμε μέσα δηλαδή με 16% μέσα, 35 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, μπαίναμε κάθε χρόνο μέσα. Τότε ξαναγκαστήκαμε και υπογράψαμε ναι το μνημόνιο για να δανειζόμαστε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με χαμηλό επιτόκιο να μπορέσουμε να επιζήσουμε. Φτιάξαμε κάποια πράγματα, φτιάξαμε στην υγεία, φτιάξαμε στην οικοδομία. Από τα μείον 36 το πήγαμε στα μείον 18 πόσο το αφήσαμε το 2012 και τα δεύτερα μνημόνια και με το Σαμαρά και το τρίτο ιδιαίτερα με τον Τζίπρα και τον Βαρουφάκη ήταν τελείως αχρίαστο. Αυτό είναι δηλαδή που δεν μιλάμε για το τέταρτο. Γιατί λένε ότι το Πασόκ τότε ήταν αυτό που έβαλε, άνοιξε την κερκόπορτα των μνημονίων και του Δούνου του, κύριε Τσόνη. Σας λέω, έχουν προοπτικό τον κόσμο. Έχει αξία να κάνουμε και κουβέντα στο παρελθόν. Δεν μου αρέσει αυτό. Έχει αξία βέβαια. Δεν μου αρέσει αυτός ο μύθος. Δηλαδή, προσπαθούν να κοροϊδέψουν και να υποφεληθούν από την αγανάκτηση του κόσμου. Εκείνη την ώρα μπήκαμε μέσα γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σου έδινε ένα δάνειο με 2,5%, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Έξω έπαιρνας με 5, με 6, με 7. Τι θα κάνεις δηλαδή, πού θα πας. Από εκεί και μετά τα λεφτά τα θέλει πίσω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και επειδή είμαστε και μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όταν θα δώσει τώρα σε μια άλλη χώρα άγνωστη προς εμάς τα δάνεια το Διεθνές Νομισματικό, εμείς θα απαιτούμε ως χώρα από την άλλη μεριά τώρα, ναι δώστα, αλλά πάρ' τα πίσω. Για να τα πάρεις πίσω σε ανθρώπους που είναι χρεοκοπημένους, πρέπει να τους βάλεις και μνημόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να την καταλάβει ο κόσμος, ναι. Γιατί έχουν παίξει πολύ λάσπη σε αυτά και τότε σας λέω όταν τα υπογράφαμε, αν θυμάστε με είχαν αναγκάσει και αυτό πήγαινε στον Σάμαρα και στον Τζίπρα που τους είχα πει το τζάμπα μάγκες που τώρα το λένε όλοι το τζάμπα μάγκες και τζάμπα μάγκες τους ακούω κάθε μέρα. Ήταν τζάμπα μάγκες γιατί ήταν απ' έξω, δεν ήταν μέσα να φέρουν το μαξιλάρι. Θεωρείτε και το ότι δικαιώνεστε και εσείς προσωπικά κύριε Τσόνη αλλά και ως Πασόκ τότε κίνημα αλλαγής τώρα για τις πολιτικές που επιλέξατε, ξαναλέω, έχει αξία να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Έχει πολύ αξία να σας πω. Γιατί φτάσαμε πρέπει να μνημόνιο, είναι και μάθημα. Ειλικρινά θα μιλήσω. Ναι. Φτάσαμε στο μνημόνιο και οπωσδήποτε στη χρεοκοπία, κοντά στη χρεοκοπία και οπωσδήποτε φέρουμε ευθύνες. Από εκεί και πέρα, επειδή τα νέα παιδιά δεν ξέρουν και οι παλιοί ξεχνούν κάποιοι, πρέπει να ξέρουν ότι πού ήμασταν κάποτε με αυτά τα δύο κόμματα και ιδιαίτερα με το Πασόκ από το 81 και μετά. Στα δε παιδιά λέω ας κοιτάξουν φωτογραφίες των πατεράδων τους εκείνης της εποχής να δούνε πώς ήμασταν εκείνη την εποχή και πού φτάσαμε το 2004 και μέχρι τότε. Mm-hmm. Θα δουν ότι υπήρξε μια μεγάλη πρόοδος και σε χώρα γιατί πήγαμε σε όλη την Ελλάδα μια κατεστραμμένη από το 50 Ελλάδα. Πήγαμε από ρεύμα, από ΔΕΗ, από νερό, από ό,τι θέλεις, δημόσιες δρόμους, νοσοκομεία, παθέ και όλα τα άλλα. Της Ελλάδος. Έγινε η Ελλάδα. Γίναν λάθη που φτάσαμε στο μνημόνιο. Βεβαίως και γίνανε. Και καλά είναι να τα δούμε τα λάθη. Αυτό φωνάζω εγώ, αυτό που λέω παθογένειες, να μην τα ξανακάνουμε. Τώρα εδώ βλέπεις, έχεις μια κυβέρνηση, τα είχαμε σε αριστερή στροφή και είναι πιο συντηρητική από τις συντήρησεις της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σχόλιο θέλω για τις τελευταίες εξελίξεις, για το θέμα του Σκοπιανού. Επειδή είναι πολύ εντονό, κύριε Τσόνη, εδώ παρατηρήθηκε, λένε διγλωσία στην κυβέρνηση, άλλα να λέει ο Πρωθυπουργός, άλλα να λέει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Καμένος με Plan B. Μάλλον λέει την πρότασή μου την ήξερα, αλλά δεν την θέλει να την στηρίξει, να την προχωρήσει. Συνεχίζουν όμως να συμπορεύονται πάντως, κύριε Τσόνη, έτσι. Να σας πω, κύριε Βούτσινε. Καταρχάς, θέματα εθνικά, θεωρώ ότι το κράτος τα λύνει όταν είναι ισχυρό. Άμα πας με κρίση να λύσεις θέματα είναι δύσκολο γιατί είσαι αδύνατος και πολλές φορές έχεις ανάγκες περισσότερες. Εδώ πέρα στη δεδομένη στιγμή με το Σκοπιανό
ήταν η συγκυρία μας βοηθούσε αυτή την ώρα. Δηλαδή, επιμένανε όλοι η Αμερική, η Ευρώπη να μπουν μέσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Σκόπια, γιατί φοβούνταν ένα κίνδυνο από τη Ρωσία. Και είχαμε και τα Σκόπια που βιαζόταν γι' αυτό, γιατί φοβόταμε στο κάτω-κάτω, στο τέλος-τέλος διαλυθούν κιόλας. Αυτό το πράγμα εμείς πήγαμε και το παραδώσαμε με τα χαμόγελα του Τσίπρα και με το καπέλο του, το υψηλό καπέλο του κυρίου Κουτζιά. Ένα χαργεντισμό ότι ποιος ξέρει τι έκανα εγώ. Ο κύριος Κουτζιάς πάντως από το Πασόκ προέρχεται. Ναι, που δεν τον βάλαμε, δεν τον είχε βάλει ο Παπαντρέου και από τότε είχε φύγει γιατί δεν τον είχε βάλει. Δεν ξέρω τι είχαν κουβεντιάσει μεταξύ τους ή αν είχαν κουβεντιάσει ή αν νόμιζε. Και από τότε αποσκέρδισε ο κύριος Κουτζιάς, όπως έχουν αποσκερδίσει άλλα 30-40 στελέχη. Και καλά κάνανε και αποσκερδίσαν και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Την ώρα που το ξεχνάει και αυτό ο κύριος Τσίπρας. Για το Σκοπιανό πιστεύετε ότι θα είναι, τουλάχιστον με τη συμφωνία των Πρεσπών, και αν επικυρωθούν όλα αυτά μέσα από τα κοινοβούλια Σκοπίων και Ελλάδος, θα είναι ζημιογόνα, θα είναι κακή για την Ελλάδα, κύριε Τσόνη? Θέλετε να σας πω την άποψή μου, αυτή είναι προσωπική πρώτα άποψη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο αλλητρωτισμός στον Τζόνι, τον Νίκο, έτσι δεν είναι το κόμματος αυτό. Γιατί ξέρω σε μια δύσκολη στιγμή αυτό μπορεί να επανέλθει όποια ώρα και ό,τι θέλω να σβάλω στο Σύνταγμα. Εμένα θα με ενδιέφερε να διασφαλίσω το ποιοι είναι Μακεδόνες, ότι δεν είναι αυτοί οι Μακεδόνες, αυτοί είναι Σλάβοι. Και ένα δεύτερο, τη γλώσσα τη μακεδονική. Να μην μείνει στα 500 χρόνια μετά ότι οι Μακεδόνες είναι αυτοί εδώ. Να μείνει ότι οι Μακεδόνες ήταν αυτοί που ήταν ελληνικό φύλο που λάβαινε μέρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό να μείνει. Για το θέμα του αλλητρωτισμού, άντε και σου το πούνε, ή κατέβασε κάτι πινακίδες, μου είπε, λένε, και το πανηγυρίζουν κάποιοι αφελείς εδώ πέρα. Τις βάζει μετά από 2 χρόνια. Για τον αλλητρωτισμό γενικότερα, όταν τους δίνεις το εθνικό, δηλαδή τους βλέπεις ότι τους δίνεις την εθνότητα, τους δίνεις τη γλώσσα, κάποια ώρα θα έρθει ακόμα μεγαλύτερο. Πέρα που έδειξε ότι το 70% δεν πήγε να ψηφίσει, το 70% τόσο. Άρα υπάρχει αυτός ο αλλητρωτισμός, είτε τον έχουν. Αν έρθει σε μια δύσκολη θέση, κάποιοι. Καταστάσεις δύσκολες, γιατί επειδή θα το γράφει το Σύνταγμά τους, δεν θα έρθουν αυτοί να σου κάνουν φασαρία. Άρα λένε πρόσχερα, πάνε να δείξουν καλό πρόσωπο. Νομίζω ότι ο Τσίπρας και ο Καμένος, πάσχοντας εδώ μέσα και θέλοντας να δείξουν τα καλά παιδιά, και οι άλλοι τους βρήκαν τα καλά παιδιά, παραδώσανε πράγματα της Ελλάδας τα οποία δεν θα έπρεπε και κατά τα οποία πρέπει να τα δούμε. Όπως και την περιουσία στο ταμείο, στο υπερταμείο, δηλαδή που βάλανε ακόμα και ευτυχώς δεν βάλανε την Ακρόπολη. Ντράπηκαν τουλάχιστον εκεί πέρα. Λοιπόν, πριν. Πολύ εύκολα τα παραδώσαν όλα. Εκεί που οι άλλοι αντιστεκότανε, τούτοι εδώ πήγανε και με το πρώτο τρίξιμο τους παραδώσανε. Μου θυμίζει, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, κάτι που βλέπουμε στον κινηματογράφο. Αν θυμάστε κάτι κουτσαβάκια με το μανίκι έξω και το μουστάκι, και τους έπιανε ο άλλος ο Μανιαδάκης και τους έχουμε το μουστάκι και το μανίκι. Αυτό πάθανε το δίκτυο. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι η κατεύθυνση που θέλει τουλάχιστον να περνάει η κυβέρνηση και επικοινωνιακά ίσως είναι ότι τα πράγματα είναι καλύτερα και είναι υποφελής για τη συμφωνία των Πρεσπών για την Ελλάδα και τα οικονομικά που είπαμε. Γιατί το λέω αυτό? Πολλοί λένε ότι διαβλέπουν στην συγκυβέρνηση ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη, λένε, πολιτική πρόταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Νέα Δημοκρατία, Κίνημα Αλλαγής. Δηλαδή σας έχουν ότι θα έχετε. Ωραία, ας προσπαθήσει ο κόσμος και από μόνος σε κάποιο σημείο να ενημερωθεί. Mm-hmm. Στην προπαγάνδα είναι, σας το έχω ξαναπεί, χρησιμοποιώ τη λέξη μανούλες. Είναι ναι, μανούλες. Ας προσπαθήσει και ο κόσμος, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Για την κρίση που λέτε και το πώς θα βγούμε, αν βγήκαμε και το πώς θα βγούμε. Ξέρετε κανένα κράτος που να μην έχει ποτέ βγει από κρίση? Όχι. Το θέμα είναι πότε θα βγήκαμε και πόσο χρόνο κάναμε. Εγώ λέω και επιμένω ότι αν τότε που εμείς τους προτείναμε, ελάτε όλοι μαζί, μην βγαίνετε στις πλατείες, μην παραπληροφορείτε τον κόσμο ότι υπάρχει άλλος δρόμος και άλλος δρόμος, και ερχόμασταν κάτω, καθόμασταν κάτω. Και ακόμα θυμάστε, τους είχε ο Παπανδρέου, τους είχε πει ότι ρε παιδιά, αν είμαι εγώ το πρόβλημα, παρετούμε και εγώ, ελάτε εδώ να κυβερνήσουμε την Ελλάδα. Θα πάθει ζημιά ο κόσμος, οι περιουσίες τους. Αν τότε και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας συμπορευόταν σε μία πορεία της λογικής που να εστιάζαμε ποια είναι αυτά που μας οδηγήσανε στην κρίση, να τα βελτιώσουμε, ο κόσμος θα έχει πάθει το 1/3 της ζημιάς και τώρα θα έχει καλύψει κιόλας τη ζημιά του. Πληρώνουμε και τον Σαμαρά και τον Τσίπρα. Και μην ξεχνάμε τον Καραμαλή, ο οποίος κάθεται εκεί κρυμμένος και δεν μιλάει ποτέ.
Κλείνοντας, επειδή είναι έντονα, εγώ θα πω προεκλογική. Μπήκαμε να σβήσουμε μια φωτιά τότε δηλαδή, με ένα έλλειμμα όπως είπαμε 36, και τα βάζανε περισσότερο, χτυπάγανε μας στις πλατείες παρά αυτούς που βάλαν τη φωτιά. Και τούτοι εδώ τη συνεχίσαν όπως είδατε. Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή θα είναι μια έντονα εκλογική χρονιά το 2019, μάλλον εκτός αν γίνει κάτι συγκλονιστικό, ήδη ανακοινώνονται υποψηφιότητες. Αρκετοί και εσείς βεβαίως έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βλέπετε σύντομα εκλογές ή όπως το ορίζει ο Πρωθυπουργός ή το έχει πει τουλάχιστον στο τέλος της τετραετίας, κύριε Τσόνη? Δεν βλέπω καθόλου ούτε στο τέλος της τετραετίας. Τώρα σύντομα. Αστείευμαι, όχι, αντίθετα. Αν θα μπορούσαν ακόμα και από το τέλος της τετραετίας, θα πήγαινε ακόμα παραπάνω. Βλέπετε και τους γύρω από τον Τσίπρα και κάτι Παπαχριστοπουλέως εκεί πέρα που νοιάζονται και έχουν. Ακούω δηλαδή, μην κοροϊδεύω και είναι και συναδελφός μου. Θα παραιτηθώ εγώ. Πότε θα παραιτηθείς? 4 μήνες πριν το τέλος των εκλογών, με μία προοπτική για να μην σε βάλει και ο Καμένος, γιατί μπορεί να βγει, να πας στο Τσίπρα μάνε. Ποιον κοροϊδεύεις δηλαδή? Άμα είναι να παραιτηθείς, θα πεις θα παραιτηθώ και θα πάω σπίτι μου. Εκεί μπράβο, και το έχουμε δει σε ανθρώπους τέτοιους που πήγαν σπίτι τους. Εκεί βγάζει εκλογές το καπέλο. Πότε βλέπετε να κλείσουμε αυτό, κύριε Τσόνη? Δεν ξέρω, όποτε θα συμφέρουν περισσότερο τον Τσίπρα, γι' αυτό το ξέρει μόνο αυτός. Πιθανώς και ο Φλαμπουράρης. Θα κάθονται εκεί τα βραδάκια και όποτε θεωρήσουν ότι τώρα μας συμφέρει, βγάλει την Ελλάδα απ' έξω, βγάλει τις περιουσίες των ανθρώπων, τώρα συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα συμφέρει το Τσίπρα, τότε θα κάνει εκλογές. Το ξαναλέω για μία ακόμα φορά. Μάλιστα. Κύριε Τσόνη, σας ευχαριστώ για την παρουσία. Θα τα λέμε συχνά πυκνά. Είναι προεκλογική μεγάλη διαδρομή που θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.